Μπορεί ο τουρισμός να είναι ο τομέας με μεγάλη δυναμική στη χώρα, όπως δείχνουν όμως και τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία του Ιουλίου. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου έτους έχουν επιφέρει απώλεια πάνω από 10% στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Οι νέοι φόροι εξανεμίζουν ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, υπογραμμίζει η μελέτη του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, η οποία επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων με την εσωτερική υποτίμηση. Έτσι, η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση παραμένει αρνητικός παράγοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς πλήττεται από έμεσους όσο και από άμεσους φόρους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, η φετινή περίοδος εξελίσσεται πιο θετικά, μιας και η κίνηση της τελευταίας στιγμής είναι καλύτερη από ό,τι αναμενόταν, παρά τους διεθνείς αρνητικούς παράγοντες. Τα πρώτα στοιχεία για τον Ιούλιο δείχνουν διψήφια ποσοστά αύξησης στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, ενώ οριακά θετικό είναι και το πρόσημο στις έως τώρα πτωτικές οδικές αφίξεις. Οι απώλειες όμως στις επιχειρήσεις είναι αισθητές, καθώς το 90% των ξενοδοχείων κινείται με ζημιές, όπως υποστηρίζει ο κ. Ανδρεάδης, μιας και η αύξηση των φορολογικών συντελεστών θα στερήσει από τις επιχειρήσεις περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην αύξηση του ΦΠΑ, στην διαμονή, την εστίαση, τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η όλη οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει και τους καβαλιώτες, που αντί να πάνε διακοπές, προτιμούν μια εξόρμηση και μια βουτιά στις γειτονικές παραλίες, εξηγώντας πως η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι εμφανής. Μια μπανάκι ήρθαμε. Διακοπές θα πάτε εσείς φέτος? Με τι, θα μας δώσετε δανεικά? Άλλες χρονιές πηγαίνατε? Πηγαίναμε, τώρα δεν πάμε. Από το κακό στο χειρότερο. Τι να δούμε, εσείς βλέπετε τίποτα διαφορά? Όχι. Άμα πούνε οι Γερμανοί θα δεν βελτιωθούν. Τίποτα, νέκρα, νέκρα. Νέκρα. Διακοπές θα πάτε? Να, διακοπές δεν είναι και αυτές. Στο Λούσι, κοντά. Σε σχέση με άλλα χρόνια, πώς είναι τα πράγματα? Βλέπετε τον κόσμο να πηγαίνει διακοπές? Άμα φέρει κανένα 2 εκατομμύρια Πακιστανούς θα είμαστε πιο καλά ακόμα. Χωράει το Σιμακουπούλου. 2 εκατομμύρια τουλάχιστον να φέρει εδώ να έχουν παρέα. Δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Είναι ανίκανη. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη εποχή που είμαστε τώρα. Με αυτή την κρίση έπρεπε να έχουμε πιο καλή κυβέρνηση, να κάνει κάτι και για μας και όχι να μας τα κάνει χειρότερα όπως κάνουν αυτοί. Άλλες χρονιές πηγαίναμε, γιατί μας δίνουν και του κοινωνικού τουρισμού. Είχαμε και περισσότερα λεφτά. Τώρα πώς θα πάμε, για όλα μας τα κόψανε. Τώρα... Όχι, με τι να πάμε. Από 725, 320 με άφησαν. Άλλες χρονιές πηγαίνατε? Εδώ πάντα έρχομαι. Έξω δεν βγαίνουν πουθενά, δεν υπάρχουν να πάμε πιο μακριά. Γενικότερα τα πράγματα πώς τα βλέπετε? Πολύ απελπισία. Απελπισία. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο εγώ. Και στη θάλασσα που μπαίνω, μόνο να ρωτήσεις, απελπισμένοι όλοι. Μας κόβουν. Τι θα κάνω? Μέχρι πού θα πάει, πώς θα τα πληρώνουμε? Διακοπές θα πάτε φέτος? Αστεία ανέκδοτο, ε! Όχι, αγάπη μου, όχι. Δεν είναι καιρός για διακοπές. Άμα σου πω ότι πήγαμε στη ζωή μας εμείς, πολύ λίγες φορές, τώρα είναι δράμα. Δεν είναι για διακοπές. Και αυτό μας είναι αρκετό. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να πάμε καλύτερα. Δεκαετία θα περάσει. Και παραπάνω μπορώ να σου πω. Εμείς οι μεγάλοι κάτι θα κάνουμε. Οι νέοι είναι το πρόβλημα των νέων. Ούτε οικογένεια μπορούμε να κάνουν, ούτε δουλειά μπορούν να βρούνε. Έτσι όπως πάμε. Μακάρι να στρώσουν.